Ξημερώματα σήμερα καταθέσατε τις δύο τροπολογίες. Το συνηθίζετε. Και εσείς και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και ας παριστάνουν τους διαμαρτυρόμενους. Γίνεται όταν ντρέπεστε να συζητηθούν ανοιχτά και καθαρά τα ψέματα που λέτε. Γιατί η οικονομική ενίσχυση του ηλεκτρικού, πρώτον, είναι ανεπαρκής και καλύπτει μέρος των απολειών. Τα λαϊκά νοικοκυριά θα συνεχίσουν να πληρώνουν, εάν έχουν τους υπέρογκους λογαριασμούς. Δεύτερον, το ζήτημα δεν είναι αν θα τα πάρετε από το λαό σαν καταναλωτή ή σαν φορολογούμενο, γιατί από τον κρατικό προϋπολογισμό πληρώνονται. Και τρίτον, τέτοιες τροπολογίες δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της ακρίβειας που γιγαντώνεται καθημερινά. Απάντηση πραγματικής ανακούφισης δίνει μόνο η τροπολογία του ΚΚΕ που δεν αποδέχεστε και μετά λέτε δεν έχουμε προτάσεις. Γιατί δεν σας βολεύουν φιλολαϊκές λύσεις και προτάσεις. Αλλά και ο κλιματικός νόμος αντιπεριβαλλοντικός και ψευδεπίγραφος είναι και θα αλλάξει βία και απ' άνθρωπα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και κυρίως της νέας γενιάς προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη μιας χούφτας ενεργειακών αλλά και άλλων ομήλων. Διαμορφώνει και περιέχει όλους τους όρους εκείνους που εξασφαλίζουν ικανοποιητική κερδοφορία για νέες επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας και άλλους κλάδους της οικονομίας. Πάντα, στο όνομα δήθεν, της προστασίας του περιβάλλοντος, προωθείται η πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη για να βρουν κερδοφόρο διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που λιμνάζουν τα τελευταία χρόνια από τις εναλλασσόμενες οικονομικές κρίσεις, κάθε φορά πιο βαθιές, προκειμένου να περάσει σε μια νέα φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή καταστρέφει μέρος του κεφαλαίου που το ονομάζουν και το θεωρούν βρώμικο ρηπογόνο, ώστε το υπόλοιπο να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων πεδίων τοποθέτησης κεφαλαίων που οδηγούν σε νέα κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή είναι δεμένη με τη γενικότερη επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα που θα γίνει ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα με όσες τροπολογίες και να φέρετε, γιατί φιλολαϊκές λύσεις δεν έχετε για το λαό. Και θα πολλαπλασιαστεί η ενεργειακή φτώχεια, θα υπάρξουν νέοι φόροι, πράσινα τέλη και πρόστιμα, νέες επιβαρύσεις στη λαϊκή οικογένεια για την υποχρεωτική αλλαγή εξοπλισμού σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Από την κατάργηση καυστήρων πετρελαίων, δημιουργία σε πράσινα κτίρια, χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και άλλα. Αυτό σημαίνει ουσιαστική μείωση μισθών, εκτείναξη φορολογίας και μεγαλύτερη αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Είναι πραγματικός πόλεμος που θα υποβαθμίσει βία τη ζωή της λαϊκής οικογένειας γενικεύοντας τη φτωχοποίηση σε βάθος και έκταση χωρίς να προστατεύεται το περιβάλλον. Και είσαστε όλοι συνένοχοι σε αυτή τη δίθεν πράσινη συμφωνία που στρατηγικά συμφωνείτε και που διαφωνείτε σε απουσιώδη ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, τι προβλέπει ο νόμος? Πρώτον, σταδιακά μέχρι το 2026 τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν θα είναι αναγκαστικά ηλεκτρικά για να προχωρήσει με ταχύτητα η εποχή της ηλεκτροκίνητης αυτοκίνησης μέχρι το 2030. Όμως είναι πολύ ακριβότερα και η απόκτησή τους από δεύτερα χέρι αρκετά δαπανηρή. Ουσιαστικά οι προβλέψεις του κλιματικού νόμου καθιστούν την αυτοκίνηση είδος πολυτέλειας για τους λίγους, αυτούς που έχουν εισόδημα και περισσεύει. Αφήνει εκτός τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που καθημερινά φτωχαίνει πιο πολύ.
ταυτόχρονα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ανεπαρκέστατα. Φαίνεται καθημερινά που στηβάζεται ο κόσμος σαν σαρδέλες και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας. Επίσης, μεγάλο πλήγμα θα δημιουργήσει και ειδικά στους αυταπασχολούμενους ταξιτζίδες υποχρεωτική αντικατάσταση για αγορά ηλεκτροκινούμενου οχήματος. Γιατί η αγορά του παραμένει οικονομικά δυσπρόσιτη, καθώς η επιδότηση δεν καλύπτει την υπέρμετρη αύξηση και αυτό σε συνθήκες μείωση του εισοδήματος των ταξιτζίδων λόγω πανδημίας. Επίσης, η χρήση του παραμένει προς το παρόν δύσχρηστη λόγω του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης, ελάχιστον επαρκών υποδομών κλπ. Και βέβαια αυξάνει κατακόρυφα το κόστος συντήρησης και επισκευής, αφού η αντικατάσταση της μπαταρίας, που είναι το 30% του κόστους του οχήματος, θα γίνεται κάθε 3 χρόνια. Γι' αυτό δίκαιο το αίτημά τους για κατάργηση της υποχρεωτικότητας από το 2026. Δίκαιο επίσης η αύξηση της επιδότησης στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για όποιον το επιθυμεί, αλλά και στην επιδότηση γενικά για την αντικατάσταση οχήματος. Δεύτερον, η επιλογή καυσίμου θέρμανσης σταδιακά αποκλείεται. Το πανάκριβο φυσικό αέριο που είναι και ρυπογόνο γίνεται σταδιακά υποχρεωτικό με την απαγόρευση νέων καυστήρων πετρελαίων από το 2025 και την υποχρέωση χρήσης βιοκαυσίμων. Ενώ θεσπίζονται διατάξεις για υποχρεωτική εγκατάσταση πανάκριβων συστημάτων ηλιακής ενέργειας. Ουσιαστικά, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, εκτινάσεται το κόστος συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, πρόκνοντας τα εργατικά λαϊκά στρώματα σε ακόμα βαθύτερη ενεργειακή φτώχεια. Είναι οι συνέπειες. Τρίτον, η πολιτική εγκατάλειψη της μοναδικής πηγής ενέργειας στη χώρα μας, που μπορεί να εξασφαλίσει φτηνή ενέργεια, η λεγόμενη απολιγνητοποίηση από το 2029, διευκολύνει τη διείσδυση στην αγορά ενέργειας από πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πανάκριβο εισαγόμενο και ρυπογόνο φυσικό αέριο. Παρά την εκτείναξη του κόστους ενέργειας στο τελευταίο διάστημα, λόγω της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης, της χρήσης φυσικού αερίου, γενικότερα λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, αλλά και του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Η προώθηση αυτής της ενεργειακής πολιτικής συνεχίζεται απαρέγκλητα παρά τη φτώχεια που υπάρχει. Τέταρτον, ο νέος κλιματικός νόμος επιβάλλει κλιματικά όρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεωθούν αυταπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που ήδη στην πλειοψηφία τους είναι υπερχρεωμένες και λειτουργούν στα οικονομικά τους όρια με πανάκριβες αντικαταστάσεις εξοπλισμού, μεθόδους παραγωγής, αν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, διαφορετικά θα αφανιστούν. Έτσι ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, λόγω μεγέθους και κεφαλαιακής επάρκειας, μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα και γρηγορότερα και φυσικά ευνοείται η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση. Πέμπτον, προβλέπεται από το 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τροτότητας, δηλαδή με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δάση με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, να ασφαλίζονται υποχρεωτικά σαν προϋπόθεση για να έχουν ηλεκτροδότηση. Δηλαδή, μετακυλίεται τις ευθύνες του αστικού κράτους για αντιπλημμυρικά και αντιπυρική προστασία στην ατομική ευθύνη και το χαράτσωμα με πρόστιμα, εάν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Έκτον, στις κρατικές υποδομές, ιδίως των Δήμων, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας ουσιαστικά περιορίζει τις υποδομές που μπορούν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, τα κλιματικά ουδέτερα κτίρια είναι πολύ ακριβότερα στην κατασκευή τους. Θα απαιτηθούν ακόμα περισσότερες θυσίες για τους εργαζόμενους.
Ένα κλιματικά ουδέτερο σχολείο μπορεί να έχει διπλάσιο κόστος που τελικά θα μεταφερθεί με τα ανταποδοτικά τέλη στις πλάτες των εργαζομένων. 7. Ακόμα και γι' αυτό που επικαλείστε όλοι σας, την προστασία τάχα του περιβάλλοντος από τα αέρια θερμοκηπίου κλπ, τα μέτρα που προτείνονται είναι ψευδεπίγραφα, γιατί δεν υπάρχει στην ουσία κρατικός έλεγχος για τις εκπομπές αερίων, ούτε υποδομές για την καταγραφή τους. 8. Προωθούνται νέοι τομείς στην ενέργεια, όπως το πράσινο υδρογόνο, το βιομεθάνιο, η αποθήκευση ενέργειας που εγκυμονούν στο σημερινό σύστημα, νέους κινδύνους για ατυχήματα που δεν παίρνετε υπόψη σας, υπονομεύοντας όμως την ασφάλεια των εργαζομένων κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος. 9. Με πρόσχημα την κλιματική ουδετερότητα, θεσπίζεται αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο για τα ελληνικά νησιά, που κανονικά, εδώ που τα λέμε, ο τίτλος έπρεπε να είναι «Πάρε ό,τι θέλεις επενδυτή», αφού ό,τι προβλέπετε αφορά κυρίως επιχειρηματίες και όχι το κοινωνικό σύνολο των νησιών. Το περιεχόμενο του αναπτυξιακού υποδείγματος για κάθε νησί ή ομάδα των νησιών εξαρτάται από τα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και 10. Η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου, Εθνικού Συμβουλίου και Επιστημονικής Επιτροπής είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και νόημα, γιατί αφενός οι φορείς υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική και αφετέρου δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα οι αναγκαίες υποδομές, τα μέσα και το επιστημονικό προσωπικό για να επιτελέσουν ουσιαστικό έργο. Δηλαδή, έχουν το όνομα, αλλά δεν έχουν τη χάρη. Δεν είναι σε όφελος του περιβάλλοντος και των λαϊκών αναγκών. Μόνο ως εργαλεία στήριξης κυβερνητικής πολιτικής θα χρησιμοποιούνται. Αυτό φαίνεται τόσο από τη σύνθεση, αλλά και τις διαμαρτυρίες ορισμένων επιστημονικών φορέων, γιατί όσοι επιστήμονες συμμετέχουν, θα είναι και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Θα είναι πολιτικά όργανα και όχι επιστημονικά. Τελικά, και αυτό το νομοσχέδιο του κλιματικού νόμου προβάλλει πιο καθαρά αυτό που ζούμε καθημερινά. Τη δραματική αντίθεση ανάμεσα στις προσδοκίες των λαών για σταμάτημα της εκμετάλλευσης, καταστροφής και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τη ζωή στον πλανήτη απ' τη μια και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, των καπιταλιστικών κρατών και των υπεριαλιστικών συμμαχιών τους απ' την άλλη. Όσο και να προβάλλετε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τον πράσινο καπιταλισμό σαν κοινωνικά δίκαιο και φιλικό στο περιβάλλον για καλύτερη ζωή, το κάνετε για να αποσπάσετε τη στήριξη του λαού και της νεολαίας στους στόχους σας, που είναι στόχοι μόνο και αποκλειστικά του κεφαλαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει τον κλιματικό νόμο ως αντιλαϊκό φορομπηχτικό ταξικό νομοθέτημα που εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα ομίλων και δεν προστατεύει το περιβάλλον, αλλά το χρησιμοποιεί ως άλοθη, αποδεικνύοντας ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη εντείνει την εμπορευματοποίηση των πάντων, είναι σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξάλλου, οι πράσινες πολιτικές με τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά, ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ευθυγραμμίζονται. Η μία πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η άλλη. Δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται συστηματικά εξαιτίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτός είναι και ο ορατός θανάσιμος εχθρός και κίνδυνος, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η κλωστή που σας δένει είναι η προώθηση της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων είναι ανεπαρκή συγκριτικά με ΗΠΑ και Ρωσία, και γιατί οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι έχουν τεχνολογικά πλεονεκτήματα και υποδομή για εξαγωγή εμπορευμάτων πράσινης τεχνολογίας απέναντι στον ανταγωνισμό για το κέρδος με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Και εσείς αυτό υλοποιείτε και οι προηγούμενοι και σκαταψηφίζουν. Λύση υπάρχει που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας τους, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, εξασφαλίζοντας σταθερές θέσεις ασφαλούς εργασίας με όθηση στην ισόμετρη ανάπτυξη των περιοχών της χώρας, και για να εφαρμοστεί αυτή η λύση απαιτείται η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει τα χέρια του την οικονομία και το τιμόνι της εξουσίας, ώστε σκοπός της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα. Μπορεί να γίνει, εάν ο λαός το αποφασίσει, να επιτευχθεί αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές και τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής, ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασμός θα μπορεί να αξιοποιήσει συνδυασμένα όλες τις διαθέσιμες εγχώριες πηγές και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για να βελτιώνεται το σημερινό ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να διασφαλίζεται η λαϊκή ευημερία με προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι εξαλείφεται η ενεργειακή φτώχεια και η ανεργία, μειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων, η υγεία των κατοίκων. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπαίνει μπροστά για να οργανωθεί πάλι του λαού, για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος της πραγματικής ανατροπής. Με βάση λοιπόν αυτά, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.